Να πάμε στον Άγιο Αθανάσιο. Ζωντανά αυτή τη στιγμή με Άγιο Αθανάσιο, σωστά, στην περιοχή της Έδεσας. Πολύ σωστά. Ναι. Ο παλαιός Άγιος Αθανάσιος και ο νέος, δύο χωριά έτσι το ένα κοντά στο άλλο. Και θα περίμενε κανείς ότι θα γιόρταζαν σήμερα αυτά τα χωριά. Ναι. Ωστόσο, στον Άγιο Αθανάσιο είναι η εκκλησία η ανάληψη, στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Ναι. Και ο νέος Άγιος Αθανάσιος γιορτάζει σήμερα. Πραγματοποιούμε συνδέσεις με περιοχές εκτός Κρήτης, περιοχές που όντως το έχουν με τον θεματικό χειμερινό τουρισμό. Και για να μπει ένα μέτρο σύγκρισης, τι κάνουν εδώ στην Κρήτη, ποια παραδείγματα πρέπει να λάβουμε προκειμένου να τρέξουμε λίγο το σχεδιασμό μπροστά. Δεν είναι κακό. Πρέπει λίγο να κοιτάμε και να ανοίγουμε ορίζοντες σε περιοχές που φημίζονται για την αξιοποίηση ενός θεματικού χειμερινού τουρισμού. Όπως για παράδειγμα το Μέτσοβο και το χιονοδρομικό κέντρο. Έχει ανοίξει συζήτηση αναφορικά με το οροπέδιο Λαστείου και τα Νόγια. Πάμε λίγο να δούμε τώρα στον Άγιο Αθανάσιο εκεί στην Έδεσα πώς αντιλαμβάνονται αυτή την αξιοποίηση εκεί επιχειρηματίες και κάτοικοι. Κυρία Ρούλα Γουγούση, είναι πρόεδρος επαγγελματιών επιχειρηματιών παλιού Αγίου Αθανασίου. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Γεια σας στην όμορφη Κρήτη. Τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή χρονιά. Και βέβαια συνδεόμαστε καλή κατά χρονιά. Πολλούς με την πρωτεύουσα του χειμερινού τουρισμού. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Καταρχήν να σας καλωσορίσω στον παλιό Άγιο Αθανάσιο. Βρίσκεται στα 1200 μέτρα υψόμετρο. Ναι. Και είναι γύρω-γύρω χιονισμένος. Είναι νομίζω η όμορφη Κρήτη σας. Είναι από τις καλύτερες εποχές εκεί στην περιοχή σας, η συγκεκριμένη. Ναι, πραγματικά. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ναι. Έχουμε χιόνι. Το χιονοδρομικό μας έχει πάρα πολύ χιόνι, φυσικό. Το Καϊμάξαλαν είναι το πρώτο χιονοδρομικό που χιονίζεται και το τελευταίο που ξεχιονίζεται. Δηλαδή κρατάει πάρα πολύ χιόνι. Εκεί μετά το Πάσχα, χειμώνα. Ναι, μέχρι και Ιούνιο. Εάν δηλαδή θα μπορούσε να λειτουργήσει και τον Ιούνιο, τότε θα είχαμε και σκιέρ να κάνουν πίστες στο χιόνι. Για πείτε μας λίγο, πήρε αρκετά χρόνια προκειμένου να μπείτε σε μια διαδικασία να εκμεταλλευτείτε αυτό που η φύση σας έχει δώσει απλόχερα? Η αλήθεια είναι πως όχι. Γιατί αντιληφθήκαμε πάρα πολύ νωρίς πόσο μαγικό είναι το βουνό μας και με την δημιουργία του χιονοδρομικού που έγινε το 1994, αμέσως αναπτύχθηκε πάρα πολύ το χωριό και όλη η περιοχή και έδωσε πνοή και στους γύρω νομούς, όχι μόνο στον δικό μας Δήμο και Νομό, ναι. Αλλά και στους γύρω νομούς. Υπήρξαν επενδύσεις, δηλαδή κατέβηκαν κάποιοι επιχειρηματίες, ήρθαν στην περιοχή και είπαν εγώ θα επενδύσω, θα φτιάξω κάποια καταλήματα ή μήπως ιδιώτες ενεργοποιήθηκαν, προχώρησαν σε αναπαλαιώσεις και μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία? Υπήρξαν και τα δύο. Υπήρξαν οι ιδιώτες οι οποίοι προχώρησαν με δικά τους χρήματα και φτιάξανε τα δικά τους όμορφα κτίρια που είχαν βρει από τους παππούδες τους και τα αξιοποιήσανε, τα κάνανε ξενώνες, ταβερνούλες κτλ. Αλλά υπήρξαν και επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν έρθει από άλλα μέρη της Ελλάδας και έχουν επενδύσει εδώ. Έχουμε και δύο κριτικούς εδώ επιχειρηματίες. Α, μάλιστα. Οπότε υπάρχει, αυτή, η σύνδεση, υπάρχει ναι. αυτή η σύνδεση εκεί, εδώ με την Κρήτη και την περιοχή μας. Αναφορικά τώρα με την επισκεψιμότητα και τις πληρότητες που κυμαίνεται. Να σας πω ότι μέχρι και προ-COVID, μάλλον μέχρι και COVID, η καλύτερη χρονιά μας θεωρούνταν το 2009. Φέτος νομίζουμε ότι την ξεπεράσαμε. Δηλαδή μέσα στον κορονοϊό η πρωτεύουσα του χειμερινού τουρισμού έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ακριβώς αυτό. Να ξέρετε ότι είμαστε ένας πολύ ασφαλής προορισμός και αυτό έχει κοινοποιηθεί, το γνωρίζει, το έμαθε ο κόσμος και έρχονται με πολύ σιγουριά εδώ επάνω και απολαμβάνουν τη φύση, το τοπίο, κυρία Γουγούση, το σκι τους. Μιλάμε για εσωτερικό τουρισμό ή και για ξένους οι οποίοι έχουν μάθει την περιοχή, το χωριό σας και έρχονται συγκεκριμένα για να μείνουν σε αυτό το παραμυθένιο τοπίο, η αλήθεια είναι, όπως βλέπουμε και από τα πλάνα. Ωραία. Εν τω μεταξύ, να σας γυρίσω λίγο και σε μια χειμωνιάτικη εικόνα και θα σας απαντήσω αμέσως. Α, μάλιστα. Να βλέπετε και το αναμένο τζάκι. Βέβαια, βλέπουμε και το τζάκι. Έχουμε μπράβο. Το χειμώνα. Το 80% έχουμε επισκεψιμότητα από Έλληνες και το 20% είναι από ξένους. Αλλά πια
Ο παλιός Άγιος Αθανάσιος είναι ανοιχτός. Οι περισσότερες, μάλλον ας πούμε οι νηστές επιχειρήσεις, είναι ανοιχτές όλες τις εποχές του χρόνου. Έτσι λοιπόν έχουμε επισκεψιμότητα από ξένους πολλούς το καλοκαίρι. Α, μάλιστα, έχουμε αυτό είναι από όλο τον κόσμο, Ισραηλινούς ιδιαίτερα, Αμερικάνους, Γερμανούς, Γάλλους, Ιταλούς, Άγγλους. Το καλοκαίρι μας επισκέπτονται οι ξένοι περισσότερο. Μάλιστα. Έχουμε περισσότερους ξένους και λιγότερους Έλληνες. Ενώ το χειμώνα γίνεται τόσο. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο σεζόν. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Θα ξανασυνδεθούμε, το μόνο σίγουρο. Υπάρχει αυτή η άβρα και η σύνδεση μεταξύ μας. Φάνηκε και από τη σύνδεση. Όλα να πάνε καλά. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εσείς ό,τι επιθυμείτε και σας περιμένουμε. Βέβαια. Οι Κρήτες μας αγαπούν και έρχονται, να ξέρετε. Βέβαια. Έχουμε πολλούς Κρήτες. Βέβαια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλά, φιλιά. Γεια σας, καλή χρονιά. Γεια σας, κύριε Γουγούση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν.